Ξεκινά το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων στην Ελλάδα. Αυτό έκανε γνωστό μέσω δηλώσεων του Υπουργός Ενέργειας, κ. Κώστας Χατζηδάκης. Το πρόγραμμα το οποίο έχει εξασφαλίσει πόρους ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να πρασινίσουν 500.000 στρέμματα σε όλη τη χώρα με 30 εκατομμύρια δέντρα. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης αφορά την φύτευση περίπου μισού εκατομμυρίου στρεμμάτων σε βάθος δεκαετίας με 30 εκατομμύρια φυτά. Θα δοθεί έμφαση σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν την τελευταία δεκαετία και δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα αυτό που λέμε η φυσική αναδάσωση. Οικονομικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρξουν 310 περίπου εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα 390 εκατομμύρια μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ και από αντίστοιχα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, μία από τις πρώτες περιοχές που πρόκειται να αναδασωθούν είναι το νησί της Θάσου. Και αυτό έκανε γνωστό μέσω δηλώσεων του στο ένα τσάνελ ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης. Λέω λοιπόν, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηδάκη, με τον οποίο συνομίλησα αρκετές φορές για το θέμα αυτό, ότι η Θάσος έχει προεπιλεγεί, θα είναι μία από τις 13 περιοχές σε ολόκληρη την χώρα που θα ξεκινήσει αυτό το πολύ μεγάλο, το εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης και στην Θάσο. Ο τηλεθεατής προφανώς αναφέρεται στη φωτιά του 2000, στη φωτιά του 2016. Ναι. Θυμίζω ότι τότε στον Πρίνο είχαν καεί 35.000 στρέμματα και στην Αλική 44.500 στρέμματα.